Με κινητοποιήσεις και καταλήψεις αντιδρούν οι φοιτητές στην πρόθεση της κυβέρνησης να φέρει εντός του Ιανουαρίου προς ψήφιση νομοσχέδιο για την ίδρυση και λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων. Ένα πρώτο μήνυμα εστάλει στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης που περιελάμβανε συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο των Ιωαννίνων με τη συμμετοχή φοιτητικών συλλόγων, πανεπιστημιακών αλλά και εργαζομένων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ταυτόχρονα, καταλήψεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εν ώψη της κατάληψης της Πριτανίας που έχει αποφασιστεί για αύριο Παρασκευή. Με πανό που ανέγραφαν «Μένουμε φοιτητές, δεν γινόμαστε πελάτες», οι φοιτητές εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην επιχειρούμενη ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων ενάντια στο άρθρο 16 του Συντάγματος, κάνοντας λόγο για υποκριτική στάση όσων από τη μία πλευρά θέτουν βάση εισαγωγής στα δημόσια πανεπιστήμια και από την άλλοι επιτρέπουν την αγορά ισότιμων πτυχίων από ιδιωτικά. Με το έκτρωμα αυτό, το μόνο που απελευθερώνεται είναι το κράτος από την υποχρέωση να μας παρέχει δημόσιες δωρεάν και ποιοτικές σπουδές. Σπουδές για τις οποίες παλέψαμε, διαβάσαμε, ξενυχτήσαμε και δεν τις αγοράσαμε. Τώρα δεν είναι η ώρα να μείνει κανείς θεατής. Τώρα είναι η ώρα, ενωμένοι όλοι οι φοιτητές, να δώσουμε αποφασιστική απάντηση, να απαιτήσουμε να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή. Έρχεται να κάνει την αδικία νόμο, τόνισε εκ μέρους του Φοιτητικού Συλλόγου του Φυσικού ο αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Καμήλος. Σήμερα, όπως και στα Γιάννενα, όπως βλέπετε, όπως και σε όλη την Ελλάδα, οι φοιτητές δίνουμε μια ακόμα συντονισμένη απάντηση στα σχέδια της κυβέρνησης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ένα νομοσχέδιο τομή, όπως λέμε, γιατί ουσιαστικά έρχεται να διαλύσει πλέον κάθε προοπτική που θα έχουμε με τα πτυχία μας, κάθε επαγγελματικό δικαίωμα. Έρχεται να κάνει την αδικία νόμο. Καθώς, όπως λέμε και στις ανακοινώσεις μας, αν κάποιος γράψει 9.000 μόρια και δεν μπορέσει να περάσει σε κάποια σχολή λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής και της βάσης του 10, με 19.000 ευρώ θα μπορεί να περάσει στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο και να αγοράσει ένα πτυχίο το οποίο θα είναι εισάξιο με εμάς. Κάνουμε ξεκάθαρο και σήμερα στην κυβέρνηση ότι οι φοιτητές μέσα από τους συλλόγους μας είμαστε ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο. Δεν πρόκειται να το αφήσουμε να κατατεθεί, αλλά ακόμα και αν κατατεθεί στη Βουλή δεν θα το αφήσουμε να εφαρμοστεί. Όπως αφήσαμε στον πάγο την πανεπιστημιακή αστυνομία το 2019, όπως το 2006 και το 2007 ακυρώσαμε στην πράξη αντίστοιχη προσπάθεια της τότε κυβέρνησης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Να σημειώσουμε τέλος ότι σήμερα στα Γιάννενα βρίσκονται με τις αποφάσεις του Φοιτητικού Σύλλογου της Ιατρικής, του Φυσικού, του Χημικού, του Μαθηματικού, του Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης, των Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, των Μηχανικών Επιστήμης Υλικών και των Εστιών. Ακόμη, δεκάδες φοιτητές από όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Ιαννίνων συνεχίζουμε. Κάνουμε ξεκάθαρο ότι αυτό ήταν ένα πρώτο βήμα. Μετά και τον πανελλαδικό συντονισμό που κάναμε το Δεκέμβρη, πάνω από 115 της φοιτητικής σύλλογοι είναι σήμερα στους δρόμους. Αντίθετη με την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων είναι και οι σύλλογοι των μελών ΔΕΠ, ΕΔΥΠ και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που συμμετείχαν στην κινητοποίηση, με τον πρόεδρο των μελών ΔΕΠ, Αχιλέα Γαρούφη, να σημειώνει πως πρόκειται για κατάφορη παραβίαση του Συντάγματος. Ενώ τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν είναι αναγκαία για την κοινωνία, την ώρα μάλιστα που τα δημόσια πανεπιστήμια είναι υποχρηματοδοτούμενα και υποστελεχωμένα. Σήμερα το δημόσιο πανεπιστήμιο βρίσκεται σε μια κακή κατάσταση, υποστελεχωμένο και υποχρηματοδοτημένο, και εκείνο που σίγουρα δεν είναι αναγκαίο για την κοινωνία είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία θα λειτουργούν με όρους αγοράς. Νομίζουμε ότι ο αγώνας των φοιτητών μαζί με τον αγώνα όλων των εργαζομένων και της κοινωνίας θα σταθεί εμπόδιο στα σχέδια της κυβέρνησης και θα αποτρέψει τελικά την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή, όπως έγινε και παλαιότερα με την επιχείρηση του άρθρου της κατάργησης του άρθρου 16 το 2007. Εσείς θα συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις? Εμείς θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις όσο περισσότερο μπορούμε και όσο αντέχουμε, και πιστεύουμε ότι η κοινωνία θα είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθειά μας. Κατανοώντας βέβαια ότι ο καθένας στον τόπο του πρέπει να σπουδάζει με βάση τις επιδόσεις του και όχι με βάση την τσέπη του. Την κινητοποίηση στήριξαν ακόμη το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων, με την παρουσία μάλιστα και του Προέδρου του και Βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Νίκου Έξαρχου και το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔΗ.
προχωράνε ακόμα παραπέρα στην εμπορευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης. Δεν έχουμε φυσικά με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά βάζουν μεγάλα εμπόδια και φυσικά πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη των φοιτητών για να καταφέρουν να τελειώσουν τις σπουδές τους. Δεν έχουμε ανάγκη από ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έχουμε ανάγκη από ένα αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν πανεπιστήμιο αναβαθμισμένο με σπουδές και πτυχία που να συνδέονται με την επαγγελματική αποκατάσταση για δουλειά με δικαιώματα σε όλους τους νέους μας. Έχουμε ανάγκη από προσλήψεις πανεπιστημιακών, από προσλήψεις προσωπικού, από υλικοτεχνική υποδομή και φυσικά από επαρκή χρηματοδότηση για δωρεάν αποκλειστικά δημόσια πανεπιστήμια. Θα δώσουμε τη μάχη μαζί με τους φοιτητές να αποσυρθεί, να μην κατατεθεί καν αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα. Θα δώσετε τη μάχη και στη Βουλή, έτσι. Εννοείται και στη Βουλή. Φυσικά οι συσχετισμοί στη Βουλή είναι αρνητικοί, γιατί παρά τα όλα όσα λέγονται και η κυβέρνηση, αλλά φυσικά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ο ΠΑΣΟΚ, και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν διατυπώσει απόψεις οι οποίες δίνουν το δικαίωμα στην κυβέρνηση να προχωρήσει παραπέρα. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι με αυτού του είδους την αρνητική εξέλιξη. Θα δώσουμε λοιπόν τη μάχη. Η μάχη κρίνεται εδώ, δεν κρίνεται στη Βουλή, κρίνεται εδώ στον δρόμο από τη μαζικότητα και τη συμμετοχή των εργαζόμενων και συνολικά του λαού. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση με συνταγματική πρόβλεψη παρέχεται σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες της χώρας μας, άσχετα από την κοινωνικο-οικονομική τους κατάσταση. Και γι' αυτό ρητά ο συνταγματικός νομοθέτης από τη μεταπολίτευση και μετά κατοχύρωσε και θέσπισε αυτή την μνήμα με το άρθρο 16 του Συντάγματος. Καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα, όσες αναθεωρήσεις του Συντάγματος και να έχουν γίνει, δεν μπήκε στον πειρασμό να πειράξει αυτή τη βασική πρόβλεψη του Συντάγματος. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας ως στόχο να ξεπουλήσει τα πάντα και να κάνει και την εκπαίδευση εμπόρευμα, επιχειρεί να φέρει νομοσχέδιο παίζοντας με το Σύνταγμα της χώρας, το οποίο θα θεσπίσει την ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας. Καλούμε την κυβέρνηση να ακούσει την πάνδημη απέτηση των φοιτητών, των μαθητών, όλης της ελληνικής κοινωνίας και να μην προχωρήσει την κατάθεση του νομοσχεδίου. Και ταυτόχρονα να προχωρήσει σε γενναία χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος εκπαίδευσης, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες ανάγκες. Αξίζει να σημειωθεί πως η πορεία των φοιτητών κατέληξε στο αστικό κτέλ Ιωαννίνων, καθώς από τη Δευτέρα φοιτητές και όχι μόνο βρέθηκαν αντιμέτωποι με αύξηση του κομίστρου. Το φοιτητικό εισιτήριο αυξήθηκε από 70 λεπτά σε 80 λεπτά, ενώ η μηνιαία κάρτα από 25 σε 30 ευρώ. Η σημερινή μας κινητοποίηση θα καταλήξει στα γραφεία του αστικού κτέλ. Αυτό γιατί τη Δευτέρα ήρθαμε αντιμέτωποι με απαράδεκτες αυξήσεις στα εισιτήρια, στις τιμές των εισιτηρίων του αστικού, και θα κάνουμε ξεκάθαρο τόσο στην εταιρεία, όσο στην κυβέρνηση, την Βρετανία και κάθε υπεύθυνο, ότι δεν μπορούμε πλέον να ματώνουμε άλλο, να πληρώνουμε 30 ευρώ ακόμα για να πατήσουμε στη σχολή μας, πριν ακόμα πάμε, στη δίθεν δωρεάν παιδεία. Απαιτούμε εδώ και τώρα να μειωθεί η τιμή του εισιτηρίου και να υπάρχει δημόσια και δωρεάν μετακίνηση για τους φοιτητές από και προς το Πανεπιστήμιο.